στη σειρά των ημερών αυτών και εφόσον τις δύο Κυριακές του Σωμά και των Μυροφόρων η Εκκλησία απέδειξε ότι ο Χριστός ανέστη, δεν εκλάπη δια των μαρτύρων αυτών οι οποίοι ευρέθησαν εκεί και μεν Θωμάς υψηώθη να βάλει στον τύπον των ύλων το χέρι του, εδώ Μυροφόρε να ειδούνε των τάφων κενών και να μιλήσουν με τον άγγελο ότι ο Χριστός ανέστη, δεν εκλάπη. Έπειτα από τις δύο λέγω μαρτυρίες αυτές και την προσπάθεια της Εκκλησίας να επιστρατεύσει αυτόπτας μάρτυρας για να αποδείξει την Ανάσταση του Ιησού, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ούτε εμείς θα αναστηθούμε, θα μας κρατήσει ο Άδης κάτω όπως λέμε. Όταν έκαμε την προσπάθεια αυτή και μετά την προσπάθεια αυτή, κάνει τώρα μία άλλη προσπάθεια σε μια σειρά Κυριακών να μιλήσει και να αποδείξει και τη θεότητα του Ιησού. Διότι πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν την Ανάσταση του Ιησού και άλλοι αμφισβητούν και τη θεότητα του Ιησού. Άλλοι δεν τα αμφισβητούν και τα δύο, διότι τον Χριστόν τον εκλαμβάνουν μόνον ως άνθρωπον, όχι και ως Θεόν. Όμως η ζωή του Χριστού είναι τέτοια που αποδεικνύει και τα δύο, και την ανθρωπότητα του Ιησού και τη θεότητα του Ιησού. Διότι όταν ένας τρώγει, ο Θεός δεν τρώει, ο άνθρωπος τρώει. Ένας κοιμάται, ο Θεός δεν κοιμάται, ο άνθρωπος κοιμάται. Όταν δακρύζει, όταν ρωτάει, όταν αγωνιά, όταν προσεύχεται, αυτά είναι τις ανθρωπίνες ίδιες εκδηλώσεις. Αλλά όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, όταν ανοίγει τάφους, όταν διώχνει δαιμόνια, όταν φτιάχνει με λίγο σάλιο, φτιάχνει μάτι, αυτή είναι της θεϊκής του φύσεως. Το Ευαγγέλιο είναι χωρισμένο μέσα σε δύο κατηγορίες. Ομιλεί για την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αλλά ομιλεί και για τη θεϊκή φύση του Ιησού, για τη θεία φύση του Ιησού. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα κάποτε άλλοτε, ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, έλεγε: «Ρώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούκ αρνούμαι την ανθρωπότητα». Βλέπω δηλαδή τα θαύματα που κάνει ο Χριστός και ανακηρύττω και λέγω ότι το Θεό. Βλέπω όμως και τα πάθη του, ότι σταυρώνεται, ότι κλαίει, ότι αγωνιά, ότι ερωτά κλπ. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι και άνθρωπος. Η ζωή λοιπόν του Ιησού αποδεικνύει ότι το και Θεός. Τα έργα τα οποία έκανε απέδειξε ότι ήταν θεϊκά. Δεν μπορούν τα έργα αυτά να τα κάνουν άνθρωποι απλοί, αλλά έπρεπε αυτός που τα έκανε αυτά να είναι και Θεός. Διότι λοιπόν η θεότητα του Ιησού είναι απαραίτητο στοιχείο. Πίστεως για να γνωρίσει ο άνθρωπος και να σωθεί, γι' αυτό λέγω στη σειρά αυτών των Κυριακών θα δούμε τον Χριστόν θαυματουργούντα υπερανθρώπος. Γι' αυτό επισύρει την ερχομένη Κυριακή παραδείγματι, επισύρει από τη ζωή του Χριστού, από το Ευαγγέλιο, και παρουσιάζει ένα γεγονός το οποίο πράγματι αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Είναι ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πέμπτο κεφάλαιο του. Η θεραπεία ενός παραλύτου, ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν ο παράλυτος και έγινε καλά απλώς με ένα λόγο του Ιησού.
Στη συνέχεια την άλλη την παραπάνω φερειπίν θα το δούμε τον Χριστόν να θεραπεύει μίαν παράλυτον γυναίκα. Η παράλυτος αυτή γυναίκα ήταν στην ψυχή παράλυτος. Πέντε άντρες είχε και ο έκτος της είπε δεν είναι δικός της. Και μέσα σε μια συζήτηση μόνον τη μετέβαλε, τη άλλαξε τη ζωή και έγινε η ποτέ σκοτεινή λεγόμενη, έγινε η μην Αγία Φωτεινή. Στο πέμπτο λοιπόν κεφάλαιο του Ιωάννου, από στίχους 1 και κατωτέρω, αναφέρεται το εξής περιστατικό. Μετά τάστα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανεβαίνει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμ. Έτσι δε έντε εις Ιερουσαλήμης επί τη προβατική κολυμβήθρα ή επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο αθέκουσα. Αυτή η κολυμβήθρα σήμερα χύτεται η Σερίφια, είναι μάλλον υπό την επίρρεια των καθολικών, διότι για να εισέλθει κανείς εκεί να πάει θα περάσει από είσοδο καθολικών και από μοναστήρι ούτως υπήν καθολικών. Όμως υπάρχουν τα ερήπια και περί τεραστίους συγκροτήματος ως φαίνεται και από τα μάρμαρα, από τις πλάκες, από το βάθος, από την όλη διασκευή δείχνει ότι κάτι σοβαρό ελάμβανε χώρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει εκεί και λέγει το εξής. Η κολυμβήθρα αυτή έκανε ένα θαύμα. Ακούστε τι. Εντάστε τις στοές αυτές, τις καμάρες αυτές, εντάστε, κατέχει το πλήθος πολλήτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση και περίμεναν κάποτε να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα και ταράστετο το είδωρ. Πνεύμα αγαθών κατέβαινε και ταράστετο το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήμα του. Και όποιος κατόρθωνε πρώτος να μπει μέσα νερό αυτό, το οποίο προλίγου φερειπίν είχε ταραχθεί από τον άγγελο, από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχε το ασθενής αυτός θα έγινε το καλά. Γι' αυτό λέμε ένα μέρος ή ένα προσκύνημα ή έναν Άγιο ότι είναι λέει κολυμβήθρα του Σιλοάμ, διότι θεραπεύει οποιοδήποτε νόσημα. Δεν μπορούσε να πει ότι είναι βαρύ νόσημα αυτό και δεν θα το μπορέσω. Οτιδήποτε νόσημα. Η κολυμβήθρα αυτή ήταν τύπος της μην κολυμβήθρας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο άνθρωπος οποιοδήποτε αμάρτημα και αν έχει κάνει, είτε γνώση είτε αγνία πρώτου βαπτίσματος, το βάπτισμα το καθαρίζει. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί που ήκουαν το κήρυγμα του Χριστού ανέβαλαν το βαπτισμά του. Ήταν να βαπτιστούν οι δυνατόν τελευταία. Τα έπαιζαν βέβαια μαύρα κόκκινα, διότι δεν ήξεραν πώς θα πεθάνουν. Όμως ο λογισμός τους με βάση την πίστη ότι το βάπτισμα τον άνθρωπο τον κάνει καινούριον, ανέβαλαν όσο μπορούσαν το βαπτισμά τους. Όμως η Εκκλησία εξεστήσει να βαπτιζόμεθα νήπια, αφενός να απαλλασσόμεθα από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αφετέρου δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Και αν κάποιο συμβάν έκτακτο, και μάλιστα στις ημέρες μας, στους καιρούς μας, που τόσο της μόδας έγινε ο θάνατος και δεν ξέρεις πώς φεύγει ο άνθρωπος σήμερα από τον κόσμο,
θα ήταν ακόμη επιβεβλημένο ο άνθρωπος να δαστήριζε αμέσως μόλις γεννηθεί. Διότι δεν ξέρει πότε θα φύγει του κόσμου του δουλειά, αν θα φύγει ο άνθρωπος, χάνεται ολοκληρωτικός. Εδώ λοιπόν ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας της σημερινής, η οποία οποιοδήποτε αμάρτημα θα το καθάριζε. Βέβαια εμείς είμαστε νηπιοβαπτισμένοι και έχουμε σχέση με ένα άλλο βάπτισμα, το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αυτό είναι ένα βάπτισμα μετά το βάπτισμα και μια χάρη μετά την χάρη. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζήσει και να μην αμαρτήσει. Μα με το μάτι, μα με το χέρι, μα με το στόμα, μα με τα αυτή, μα. Είναι χίλιοι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Διότι λοιπόν, ούζησεται άνθρωπος και ούχα αμαρτήσει. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπο να ζήσει μια ημέρα, όπως έλεγε χθες ο Ιώβ στο βιβλίο του εόρταζε, και να μην είναι αμαρτωλός. Ετέστησε ο Χριστός μας, όπως σας είπα σε προηγούμενο μάθημα, ανήμερα το βράδυ της Αναστάσεως το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και από τους πατέρας μας τους Αγίους το βάπτισμα λέγεται, το μετάνοια και εξομολόγηση λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Και μάλιστα αν κάποιος εν κατανοίξει εξομολογηθεί και κλάψει και δακρύσει, λέγει ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Είναι σαν να ξαναβαπτίστηκε. Καθαρίζει ο άνθρωπος τις αμαρτίες δια της μετανοίας και εξομολογήσεως του εταίρου αυτού βαπτίσματος, οι οποίοι έγιναν μετά το βάπτισμα. Γιατί όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει και φτάνει σε μια ηλικία 6, 7, 8 ετών κλπ, αρχίζει τις αμαρτίες για τις οποίες είναι υπεύθυνο και πρέπει να έρχεται σε εξομολόγηση. Κάνουν πολύ άσχημα οι γονείς που τα παιδιά τους δεν τα πάνε στον εξομολόγο από 5 χρονών. Σήμερα είναι πανούργα τα παιδιά. Πανούργα. Με τα μέσα τα οποία τους διαθέτουμε εμείς στο σπίτι, στο περίπτερο, στο σχολείο, στο δρόμο κλπ, τα παιδιά έχουν μια πρόοδο τουλάχιστον κατά 10 χρόνια. Μπορεί ένα παιδάκι 5 ετών να σου μιλάει σαν ένα παιδί του παλιού καιρού 15 ετών. Και να ξέρει πράγματα και να έχει μπει στις πονηρίες, στις αρκώς του κόσμου και του σατανά κατά 10 χρόνια γρηγορότερα. Και αν οι πατέρες λέγουν από 6 χρονών να, τότε δηλαδή, να εξομολογούν τα παιδιά, σκεφτείτε σήμερα. Είναι πονηρά διαβολεμένα από τα γενοφάσια τους και έχουν την ανάγκη από το πετραχύλι για αυτά. Μην ακούτε που λένε αγγελάκια, είναι διαβολάκια με όλη τη σημασία της λέξεως. Εδώ λοιπόν λέγω, δείχνει καθαρά αυτόν τον τύπο. Εκεί κάτω στο Ιερουσαλήμ υπάρχουν και άλλες κολυμβήθρες, όμως αυτή έχει πολλά περιστατικά να επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί κόσμος είχε. Τώρα βέβαια ήταν και κόσμος ο οποίος έφερε ασθενείας που ήταν δύσκολο να κινηθεί. Το να έχω κάτι στο μάτι μου, όμως να έχω καλά τα πόδια μου, μπορώ να πηδήσω μέσα. Να έχω κάτι στο δάχτυλό μου, στο χέρι μου, αλλά να έχω καλά τα πόδια μου, μπορώ να πηδήσω μέσα. Αλλά αν έχω άσχημα τα πόδια μου, πώς θα πηδήσω μέσα, αν κάποιος δεν με πάει. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα περιμένει, ας περάσει ο κύριος Τάδε τώρα που χτυπήθηκε το νερό. Ποιος δίνει τη θέση του? Κανένας δεν τη δίνει. Με θα σκληρεί εμείς, δεν δίνουμε τίποτα. Γι' αυτό εδώ παρουσιάζει τώρα έναν άνθρωπο που πάλευε εκεί 38 χρόνια ολόκληρα. Έμενε και περίμενε. Δεν ήταν ορισμένη δε η ώρα να πείτε ότι ξέρετε 12 με μία θα λάβει χώρα με αυτό. Όχι. Όταν ήθελε και από τι ήθελε. Που σήμερα ήταν, μεσάνυχτα ήταν, πρωί ήταν, απόγευμα ήταν. Δεν είχε. Και κατά συνέπεια όλοι σε κόσα και εγώ που λόγγι με το πιστό στο χέρι που λένε. Ποιο θα βουτήξει μέσα πρώτο. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί πέρα. Και μάλιστα για τους ανθρώπους που είχαν ανιά τους ασθενείες. Και τα ασφαλώς δεν θα έρθανα για πονοκέφαλο εκεί. Αλλά θα έρθανα για σοβαρά αμαρτήματα, για σοβαρές ασθένειες. Και αντιλαμβάνεστε τους αγιένετε. Λέγει λοιπόν και αυτός μια λεπτομέρεια τώρα εδώ πέρα. Ήν δέτης λέει άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν δια ασθενεία αυτού.
τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενο, ο Ιησούς κατά κείμενο και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέσθε. Χριστός μας, σαν Θεός, επεσκέφθη το μέρος εκείνο και γνώριζε ότι ο παλαιότερος εν ασθενεία που περιμένει εκεί είναι αυτός. Και πήγε σε αυτόν, δεν πήγε στους άλλους. Και του έθεσε βέβαια ένα παράξενο ερώτημα. Εδώ, για να έχει ένας 38 χρονάριστος και μάλιστα παράλυτος, γιατί παρακάτω βγαίνει ότι έφτασε σε παραλυσία λόγω της αμαρτίας. Έζησε δηλαδή ζωή εξόλης και προόλης, όπως θα λέγαμε, και έφτασε εις παραλυσία και έχει 38 χρόνια τώρα πληρώνει το φόρο. Πόσο τον θέλετε να τον βάλουμε για να κάνει αυτές τις βρωμίες ώστε να φτάσει σε παραλυσία? Βάλουμε και 20, 22, 25. Πόσο στα 38 θα φτάσεις 60 τόσο ετών άνθρωπος. Να κάτσει εκεί στο ρούσιο στην υγρασία μέσα εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους, πόσο ήταν, πόσο θα δείχνει, θα πει να δείχνει 80 χρονών, 90 ο άνθρωπος αυτός, και θα είχε ασφαλώς πολυφαδιάσει, όπως λέμε. Να πηγαίνει τώρα ένας νεαρός 30, 32, 33 ετών, και να του λέει θέλεις υγιή γενέστε, πώς έπρεπε να τούθει? Έπρεπε να γρέψει ο άνθρωπος, έπρεπε να κλωτσίσει, να σοκαριστεί, γιατί είναι ανακόλουθος κατά την λογική. Είναι καθαρός ηρωνία. Τι είσαι εσύ που με ρωτάς αν θέλω να γίνω καλά? Και τι δουλειά κάνω εδώ πέρα τόσα χρόνια αν δεν ήθελα να γίνω καλά? Είναι παράξενο το ερώτημα. Αλλά αυτά τα νευράκια και αυτούς τους εγωισμούς τους έχουμε στην αρχή. Όταν ταπεινωθούμε όμως και μας γουλήσει κάτω η ασθένεια, κάποιο περιστατικό, ταπεινωνόμεθα. Διότι την απάντηση που έδωσε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν είχα τη δύναμη να του δώσω, ομολογώ. Αυτός απήντησε σαν να ήταν φυσική η ερώτηση, σαν να αναγνώριζε εν το προσώπο αυτού του ανθρώπου που τον εκκλησίαζε ότι θα μπορεί κάτι να με βοηθήσει, κάτι να μου κάνει. Του μίλησε πολύ φυσιολογικά. Κύριε, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχτεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυβήθραν, τον παράλυτος. Αν δεν πιάσει κάποιος να με βάλει, δεν θα μπορέσω να πάω ποτέ. Ενώ δε εγώ έρχομαι, εκεί που κάνω κι εγώ να κουνηθώ να πάω, άλλος προεμού κατεβαίνει. Και πάει χαμένο. Καταλαβαίνετε δηλαδή την αγωνία και την πικρία που αισθάνθηκε αυτός ο άνθρωπος αυτά τα χρόνια εκεί. Εκεί είδε τη ματαιότητα του κόσμου, εκεί είδε την ψευδιά και την αδιαφορία του κόσμου. Διότι όταν πήγε φερειπίν σήμερα ένας νεαρός που έχει το μάτι του, που έχει το χέρι του, κάποια άλλη ασθένεια, και το βρήκε το γέροντα εκεί, συζήτηση θα γίνει, φυσικό είναι αυτό, ε. Έχεις πολύ καιρό εδώ, γέροντα? Τι να πούμε, έχω 10 χρόνια. 10 χρόνια και ακόμη δεν πήγες. Πώς να πάω, παιδί μου? Να την αξίσεις και τι σε νοιάζει σένα? Ή να γίνω καλά και εγώ θα καθίσω να σε βοηθήσω. Τέτοιες υποσχέσεις. Πήγαινε ο άλλος. Πόσο καιρό είσαι? 15 χρόνια. 15 χρόνια και δεν βρέθηκε άνθρωπο να σε βοηθήσει. Εγώ τι σε νοιάζει? Γινόταν καλά και αυτός έφευγε. Κάτσε να για το γέρο. Όταν ο άνθρωπος τηγανίζεται στο ίδιο τηγάνι με τον άλλον, τον πιστεύει. Όταν βγει από το τηγάνι αυτός, τον ξεχνάει τον άλλον. Θυμόσαστε ο Δανιήλ, όταν ήταν φυλακή με τους δύο, τον αρχιστοποιό και τον αρχινοχό του Φαραώ. Τι λέγανε εκείνοι? Να βγούμε εμείς και τι σε νοιάζει? Καλά, λέει, θυμηθείτε με απάνω στο παλάτι που θα πάει. Εσύ, του λέει ο αρχινοχός, θα ξαναπάω στη θέση σου που ήσουν πρώτα κοντά σου.
στο βασιλιά. Εσένα θα σε φάνε τα πουλιά επάνω του, λέει, στο ξύλο. Εσύ θυμίσουμε. Πού να τον θυμηθεί. Δεν τον θυμίστηκε. Έπρεπε να γίνουν έπειτα άλλα ιστορικά γεγονότα κλπ. Για να αναζητήσουν κάποιον που ερμηνεύει τα όνειρα, όταν είδε τα όνειρα των Ισχνών Αγελάδων και των Παχαίων και όταν είδε τους Στάχης, αν θυμίσαι, από τα σχολικά θρανία ακόμη που μάθαμε, τότε τον εθυμίσαι. Βιγορότερα τον άφησε μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές καλά κάνει ο Χριστός και δεν μας βγάνει και εμάς από το καμίνι. Γιατί ξεχνάμε τον πόνο του άλλου, ξεχνάμε την ανάγκη του άλλου και περιμένουμε. Τι να πω ότι περιμένουμε, δεν πρέπει να πω τι περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός παρεπονεύει ότι δεν έχει άνθρωπο. Ξέρετε τι άλλη αλληγορική σημασία έχει αυτό το περιστατικό. Ο παράλυτος άνθρωπος είναι όλη η ανθρωπότητα, η οποία κοίταται παράλυτος μη έχουσα άνθρωπον βοηθών. Και ήρθε ο Χριστός, έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και οι άνθρωποι δεν τον δέχονται ως βοηθόν των Χριστών. Δεν τον δέχονται ως σωτήρα των Χριστών, ως λυτρωτή των Χριστών. Γι' αυτό και βλέπετε, εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν ζουν το Πάσχα. Εορτάζουν το Πάσχα, αλλά δεν θέλουν τίποτα με αυτόν σχέση που έκανε το Πάσχα και έδωσε τη χαρά του Πάσχα και ελευθέρωσε τον άνθρωπο και τον βοήθησε και υλικός και πνευματικός στον κόσμο τούτον. Ναι. Κοίταται όλη η ανθρωπότητα, λέγω, εν το προσώπο αυτού του παραλίτου εδώ. Άνθρωπο νύχια έχω. Ξέρετε, ακόμη αυτό έχει μια άλλη ειδική διδασκαλία. Πολλοί άνθρωποι μένουν στην αμαρτία και παραμένουν στο στραβό δρόμο διότι δεν έχουν άνθρωπο. Διότι δεν έχουν άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι έφτασαν να κοίτονται παράλληλη ψυχικώσεις στον κόσμο εξαιτίας μη εχόντων ανθρώπων. Δεν είχαν άνθρωπο. Να πώς είχε τη μητέρα του, είχε τον πατέρα του, αυτός, αυτή, πώς κατήντουσαν έτσι. Καλύτερα να μην τους είχανε. Γιατί πολλά παιδιά έχουν τέτοιους γονείς που καλύτερα να μην τους είχανε. Ξέρετε τι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Λέγει το εξής. Άνθρωπος λέγει, χωρίς προστάτη, χωρίς άνθρωπο, βοηθών, άλλοτε σώζεται, άλλοτε απόλυται. Άνθρωπος όμως με κακόν οδηγών, θετικά χάνεται, θετικά απόλυται. Πήγαινα να μιλήσω κάποτε στον Άγιο Νικόλα της Καλυθέας. Μιλούσα εκεί 6-7 χρόνια. Ήταν καλοκαίρι και στην πλατεία Κλασμόνος μπήκε μία κυρία μέσα με μία κοπελίτσα 16 ετών που την είχε με την κοιλώτα της και με το σουτιέν της. Και πήγε αυτό το διαβολάκι και κάθισε μπροστά, δεξιά, ήταν ο οδηγός του τρόλεϊ. Δεξιά είναι η ρόβα και είναι μια, ένα, πώς να σας το πω, της ρόδας, πώς το λένε αυτό που σκεπάζει, στο φτερό εκεί και κάθεται εκεί επάνω. Τι την ήθελα αυτή τη μάνα που την είχε. Εγώ τη γνώμη χωρίς μάνα ορφανό, υπήρχε εκδοχή να σωθεί αυτό. Νιώθετε. Δεν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Εδώ ο Διογέννης έψαχνε το μεσημέρι με το φανάρι να βρει άνθρωποι. Λέει δάσκαλε, δεν βλέπεις ανθρώπους. Όχι λέει. Ανθρωπομόρφους ανθρώπους. Ανθρώπους στην πραγματικότητα. Είναι λοιπόν και ήτο και είναι και θα είναι δυστυχώς, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουμε, έτσι ανθρωπότης, παράλληλος. Σήμερα είτε είναι σπίτια, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Είτε είναι οικογένειες, είτε δεν είναι, είναι σαν να μην είναι. Υπάρχει τόσο πνευματική παραλυσία που καλύτερα να μην υπήρχαν. Και έχουν ανάγκη από άνθρωπο. Είτε γονεύς είναι, είτε κάποιος γνωστός είναι, είτε ο διδάσκαλος, είτε ο κλήρος, είτε κάποιος. Να μιλήσεις στους ανθρώπους αυτούς πώς έχει το θέμα της υπαρξιώσης των κόσμων τούτων.
Καημένος αυτός παραπονείται, κυρία μου, του λέγει, με ρωτάς αν θέλω την υγειά μου, αλλά άνθρωπο νουκ έχω. Δηλαδή, τι λέμε άνθρωπο. Δεν υπάρχει παράδειγμα, αγαπητοί μου, να σου το πω με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Θέλουμε ανθρώπους με παράδειγμα. Θέλουμε μητέρα με παράδειγμα. Να λέει το κορίτσι να μην καπνίσει, αλλά να μην καπνίζει κι αυτή. Θέλουμε τον πατέρα με παράδειγμα. Παιδί μου να διατηρηθείς να κάνεις, αλλά να μην τον πιάνει κι αυτόν να έχει φιλενάδα και τη μάνα του να την έχει κλείσει έξω. Καταλάβατε. Δεν να πιάσει το χαρτί στο χέρι σου κακό, αλλά να μην παίζει κι ο ίδιος. Παιδί μου στην εκκλησία, αλλά να πηγαίνει κι αυτός. Όχι να διαβάζει την εφημερίδα και να ακούει από το ραδιόφωνο. Θέλουμε παράδειγμα. Ανθρώπους με παράδειγμα δεν έχουμε σήμερα. Και αυτόν το θλιβερότερο γεγονός. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, περισσότερο θέλει να βλέπει και λιγότερο να ακούει. Είναι χορτασμένος από λόγια. Θέλει αυτό που λέγω εγώ. Το κάνω, το κάνω. Αυτό το θέμα. Θα ακούσει, αλλά θα ήθελε να ξέρει και τη ζωή μου. Αν αυτά τα οποία εγώ κηρύττω, θα πράττω. Τότε είμαι ο ποιήσας και διδάξας και ο λόγος μου φερνάει. Εάν πληροφορηθεί όμως ο άνθρωπος ότι εγώ που κηρύττω αυτά, όχι δεν τα κάνω αυτά, αλλά ένα δεν κάνω, φεύγουν όλα. Γιατί ο άνθρωπος για να αποκτήσει ένα όνομα χρειάζονται πολλές πράξεις. Για να το χάσει το όνομα και με μία κακιά το χάνει το όνομα. Είναι προσοχή μεγάλη, είναι επιστήμη επιστημών το να είσαι άνθρωπος, να μπορέσεις να κρατήσεις με το λόγο σου, με τη συμπεριφορά σου, με την ανεκτικότητά σου, με την αγάπη σου, με το πορτοφόλι σου, με την πλάτη σου, να κρατήσεις και έναν άλλον παράλυτο. Διότι αν κοίταται η ανθρωπότητα σε παραλυσία πνευματική, αυτό οφείλεται διότι οι άλλοι εμείς από την πλευρά μας δεν είναι σαν άνθρωποι οι κατάλληλοι που μπορούμε να κρατήσουμε τον αδυνάτων τα ασθενήματα, όπως λέει, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζουν. Διότι έχουμε μια ηθική υποχρέωση, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν είμαι εγώ, κλείσει την πόρτα να πάμε μέσα και άσε τον κόσμο να βγάλει τα μάτια του, όπως λέμε εμείς. Όχι, αγαπητέ μου, έχεις ευθύνη. Όταν η πυρκαγιά στο διπλανό σπίτι δεν πας μέσα. Διότι όταν η αρκούδα χορεύει στο γείτονα, θα έρθει και στο δικό σου. Έτσι δεν είναι? Πώς θα πεις θα πάω μέσα? Δεν πηγαίνεις μέσα, ενδιαφέρεσαι καταλήλως και βγαίνεις έξω και κοιτάζεις να προλάβεις μια κατάσταση. Αυτός παραπονείται ότι επί 38 χρόνια ολόκληρα δεν ευρέθηκε άνθρωπο να το βοηθήσει. Πώς φαίνεται, δεν θα είχε και δικούς του ανθρώπους. Ή και αν είχε, τον βαρέθησαν. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς σε νοσοκομεία, ανίατα κλπ. Δεν έχουν ούτε μία ανεπίθεση από τους ειδικούς τους. Τους έχουν εγκαταλείψει τελείως. Ούτε δεν παρουσιάζονται ως ενδιαφερόμενοι, δείχνουν εκεί, μήπως τους υποχρεώσουν οι υπηρεσίες να τους πάρουν ήδη στο σπίτι. Γιατί είναι ανίατο σε ασθένεια, δεν μπορούμε να τον κρατούμε εδώ πέρα. Τη θέση αυτή να την πάρει κάποιος άλλος που υπάρχει εκδοχή να γίνει καλά. Και δεν παρουσιάζεται κανένας. Και καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτού και γενικότερα μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το παράπονο το οποίο διετύπωσε στο Χριστό μας, ο Χριστός έβαλε σοβαρός υπόψη και το ανέλαβε υπευθύνως. Λέει, ιδού άνθρωπος. Γι' αυτό εγώ έγινα άνθρωπος, Θεός Ον, για να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και θέτει αμέσως σε εφαρμογή την παντοδυναμία του και την αγάπη του. Πήγε σε αυτόν που ήξερε ότι πολύ χρόνο είχε. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα, κύριε? Έχεις 3 χρόνια εδώ, γύρω-γύρω. Γιατί δεν πήγες γρηγορότερα? Εδώ διδάσκει ότι ο Θεός έρχεται στον καθένα, στην ανάγκη του, στην περιστασή του, στην καταστασή του, την ώρα που θα πρέπει. Πρέπει να οριμάσει ο κάθε άνθρωπος κάτω από τον πόνο, την αρρώστια, κάτω από το πένθος, κάτω από την ανέχεια, κάτω από την αναδουλειά, κάτω από την εγκατάλειψη. Να οριμάσει ο άνθρωπος. Αυτά είναι παιδαγωγικά μέσα. Είδατε, λέει, βάλ του επιθέματα μερικές ημέρες και να έρθει. Τώρα δεν το ανοίγεις, γιατρέ.
δεν το ανοίγουμε τώρα. Θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Να οριμάσει. Και κάθεσαι τώρα με υπομονή εκεί πέρα και βάζεις επιθέματα για να δημιουργήσεις μια κατάσταση κατάλληλη να μπορεί να δεχτεί χειρουργική επέμβαση. Πρίσκεται το δόντι. Θα πάρεις αυτά τα αντιβιωτικά και όταν φύγει το πρίσιμο θα έρθεις να επιληφθούμε. Δεν επεμβαίνει τώρα όπως είναι. Έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουμε θάνατο. Αν πρισμένο δόντι βάλουμε χέρι κάτι να κάνουμε, να το βγάλουμε κλπ. Αν εμείς εδώ έχουμε τόσα παραδείγματα που δείχνει ότι χρειάζεται η υπομονή κάτω εκεί να περιμένω. Τι είπα να πει υπομονή, λέμε να έχεις υπομονή. Τι είπα να πει υπομονή, εσκέφτης ποτέ σου, τι του συνιστάς και ξέρει αυτός τι του λες. Είναι σύνθετος η λέξη υπομονή. Υπό μένω, μένω υπό. Υπομονή, μένω υπό. Πού υπομένει. Θεός με πιέζει, τα περιστατικά, τα γεγονότα, ο πόνος, η ορφάνεια, η αναδουλειά, με πιέζουν και εγώ μένω εκεί κάτω. Θλίβεται ο άνθρωπος. Πώς λέγεται το ελαιοτριβείο στην καθαρεύουσα. Ελαιοθλιπτίον. Τι κάνει, θλίβει, θλίβει την ελιά και βγάνει το λάδι. Αν δεν τη θλίψει, αν δεν τη στύψει, δεν βγάζει λάδι. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή του ανθρώπου. Και αν πολλές φορές παρακαλούμε, και αν πολλές φορές προσευχόμεθα, μα απάντηση δεν παίρνουμε, δεν πρέπει να πάρουμε ακόμη απάντηση. Είναι έτσι τα πράγματα που δεν ήρθε η ώρα η κατάλληλος ακόμη. Γνωρίζετε λοιπόν ο Χριστός μας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε οριμάσει και του χρειαζόταν ακόμη και ακόμη και ακόμη, επήγε στην κατάλληλη στιγμή εκείνη που ήδη ήταν έτοιμος για χειρουργική επέμβαση όπως τα λέγαμε και είδε τα αποτελέσματα. Κύριε λέγει, άνθρωπο νουκέχω. Έχεις το κουράγιο έπειτα από 38 χρόνια που ακούς τα ψέματα και τις υποσχέσεις του κόσμου, έχεις το κουράγιο άνθρωπέ μου να μου μιλάς τόσο φυσικά σαν να μην πειράζεσαι από την ανακόλουθο αυτή ερώτησή μου. Αυτός είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την καλλιέργεια, την εις βάθος καλλιέργεια. Είναι εις βάθος καλλιέργεια αυτή. Από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει προχωρήσει στο χριστιανισμό, αν μπορεί να ανεχθεί τα παράξενα. Για τα είναι παράξενος ερώτηση. Και τούτης αυτός την ενέχθη, διότι είχε καλλιεργηθεί εις βάθος. Δεν βλέπει τίποτα στο χέρι του, καμία τσάντα, τίποτα χειρουργικά εργαλεία ή άλλα ιατρικά να τον λάβει για ιατρό. Απλώς είναι ένας άνθρωπος. Πού να φανταστεί τώρα τι είναι αυτός πίσω. Όμως του λέει και αυτό τι του συμβαίνει, χωρίς να συμβαίνει τίποτα παρακάτω. Τότε λοιπόν ορίμαστε. Και ο Θεός όταν βλέπει πότε είναι η ώρα, θα τον δει στο Θεό εκεί που δεν τον περιμένει. Διότι αν έρθει ο Θεός εκεί που είναι η φυσική εξέλιξη του πράγματος, δεν φαίνεται ο Θεός. Ο Θεός θα φανεί εκεί που δεν λειτουργεί η φύση, εκεί που σταματάει η λογική, εκεί που παραδίδεται η επιστήμη, εκεί που αδειάζει το πόλι, εκεί που εγκαταλείπουν οι πάντες. Εκεί θα παρουσιαστεί ο Χριστός εκείνη την ώρα, για να φαίνεται ότι είναι δουλειά δικά του, δικά του δουλειά. Διότι αν θα έρθει σε μια στιγμή που η φύση μπορεί να αντεπεξέλθει, δεν φαίνεται η δύναμη του Θεού. Είναι μια γυναίκα που τη λέει ο γιατρός να μην κάνεις παιδί άλλο. Ίσως να το πει και ο παπάς να μην κάνεις παιδί άλλο. Αυτή όμως ελεγχομένη από τη συνείδησή της, η οποία είναι παραπάνω από τον παπά και παραπάνω από τον γιατρό, γιατί είναι του Θεού, εγώ θα κάνω ό,τι λέει ο Θεός και ο Θεός βοηθός. Και γεννάει γυναίκα, μένει έγκυος, γεννάει γυναίκα και τρίβει τα μάτια του ο γιατρός και τρίβει τα μάτια του παπά. Να η δύναμη του Θεού. Εκεί που τα πάντα εστάθησαν. Αν έλεγε ο γιατρός έχουμε 90%, 50% να το βγάλεις πέρα 50, όχι, θα έλεγε έπειτα άνθρωπος. Βέβαια, βόσισε η φύση, ήταν ο οργανισμός γερός και λοιπά και το έβγαλε. Δεν θα φαινόταν του Θεού η δύναμη. Γι' αυτό πάντοτε ο Θεός βάζει το χέρι του εκεί και παρουσιάζεται εκεί
που έχουν κλείσει όλα επί κακό, που έχουν σταματήσει όλα. Εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού. Θυμόσαστε τι του απήντησε του Παύλου, που του ζητούσε να τον κάνει καλά τον Παύλο και δεν τον έκανε. Εσύρετο ο Παύλος, υπέφερε άρρωστος χρόνια. Αρκής μου η χάρη σου λέει. Η γάρ δυναμής μου εν διαδυναμία τελείωτε. Εκεί θα φαίνεται. Όταν είσαι γερός, παλικάρι και λοιπά, γυρίζει υδρόγειο. Το ένα σαράβαλο τώρα πώς γυρίζει. Άρα κάποιος άλλος υπάρχει μέσα. Εκεί φαίνεται η χάρη. Είναι ένα μάθημα και αυτό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Ότι ο Χριστός μας τον άφησε τόσα χρόνια που μπορούσε να του στείλει. Και αυτός ο ίδιος έχει 3 χρόνια εκεί γύρω γύρω και δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί. Και ίσως να είχε πάει κάποια άλλη εορτή που γινόταν εκεί πέρα η εορτή αυτή, αλλά να μην είχε πάει εκεί πέρα και δεν είχε πάει εκεί από σκοπού. Πήγε τώρα ακριβώς και έχει βάλει ο Ευαγγελιστής εκεί πέρα τις λέξεις αυτές, ότι γνούς λέγει ότι ήδη χρόνων πολλήν έχει εκεί και πήγε σε αυτόν. Γι' αυτό και εμείς άμα συμβαίνει τίποτα λέμε ότι δεν ορίμασε ακόμη. Όταν οριμάσει θα το δούμε το θέλει της χέρι του Θεού. Δεν έχουμε ανάγκη από την φύση όταν ο Θεός βάλει το χέρι το δικό του, ο αρχηγός της φύσεως. Εμείς λέμε καμιά φορά, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε, καιρού θέλοντος, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Δηλαδή μπορεί να θέλει ο Θεός, αλλά άμα δεν θέλει ο καιρός βρέξει, δεν γίνεται τίποτα. Εμείς λέμε τις βλασφημίες αυτές. Κάνουμε ανώτερο τον καιρό από το Θεό. Δεν συμβαίνει όμως αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να μας θέλει ο Θεός να μην θέλει ο καιρός. Για να μην θέλει ο καιρός δεν ήθελε ο Θεός. Μην κάνει λοιπόν τον Θεό εν διαπροσεξία σου μικρότερον από τον καιρό, από την φύση. Εν πάση περιπτώσει. Του ανέπτυξε ότι αυτό μου συμβαίνει. Του λέγει έρχεται άλλος και μου παίρνει. Έπειτα με αφήνει εδώ, μου είχε δώσει μια υπόσχεση, έφυγε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε του λέει, σήκω, παράξενος, προτροπή. Άρων τον κραβατό σου και περιπάτη. Αν είναι δυνατόν, ασφαλώς δεν υπόκειται για κανένα ράντζο, ε. Και ράντζο εμείς δεν μπορούμε να σκώσουμε στην πλάτη μας. Κάποιο κρεβάτι, ιερό κρέβατο, κανένα ξυλό κρέβατο, γερό, για να τον κρατάει τόσα χρόνια εκεί επάνω, καταλαβαίνετε τι κρεβάτι θα ήταν. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και περιπάτησε. Εγένετο υγιής, είδε τον κράβατον αυτού και περιπάτησε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την δύναμη την φύση να την νικάει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, παράλληλα τα μέλη να τα βάλει αμέσως να εργαστούν, και όχι σιγά σιγά, λίγο λίγο θα το περπατήσεις. Αμέσως να σκόνεται να παίρνει το κρεβάτι μπροστά στους άλλους και να φεύγει. Αυτές δουλειές τις κάνει ο Θεός. Θεός ο δουλειές κάνει, τις κάνει σωστές, ολόκληρες. Δεν κάνει μισές δουλειές ο Θεός. Γιατί είναι παντοδύναμος, δεν του λείπουν τα υλικά, ούτε περιμένει τη βοήθεια απ' έξω. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Εμείς χαλάμε και αυτός φτιάχνει. Διότι αν ερωτηθούμε οι περισσότεροι στους 100 ασθενείς, θα δούμε ότι οι 98 φτιάξαμε την αρρώστια με τα χέρια μας. Με τα δόντια μας, με το ποτήρι μας, με το ξενύχτη μας, με τη σάρκα μας φτιάξαμε την αρρώστια. Οι 98%. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό ευθύνη. Είναι οι κληρονομικότητες λίγες. Οι υπόλοιποι εν διαπροσεξία μας κάνουμε τη ζωή αυτή. Και παρότι σήμερα φτάσαμε σε σημείο τα τρελάτικα και οι υπόλοιπες κλινικές και τα κρεβάτια των αρρώστων στο σπίτι να είναι περισσότερα των υγιών, ποσοστό είναι περισσότερο των ασθενών σήμερα από τους υγιείς, και τα έχουμε φτιάξει μόνοι μας και εξακολουθούμε παρά την πρόοδο κλπ. Να φτιάχνουμε μόνοι μας ακόμη κρεβάτια, να προσθέτουμε κρεβάτια επί κρεβατιών. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε φυσική ζωή, να ακούσουμε τον νόμο του Θεού. Να. Γυναίκες στους επιτοπλίστων οι οποίες δεν γεννάνε. Τρελαίνονται οι περισσότερες. Νευρικές, δεν έχουν ύπνο, τα πάντα. Γιατί? Τιμωρούνται από την φύση. Σε κλικείται η φύση. Όσον γυναίκα που γεννά, ξαναγεννιέται. Τα μάνα με 13 παιδιά και τα ωραιότερη και σχέση με την ηλικία από τα κορίτσια στα σημερινά.
Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, το κάνει κατά του εαυτού του, μη ζητά από τον Θεό. Με έφερε ο ταξιδιτής τώρα, είχε φραπέ, καφέ και το πακέτο τα τσιγάρα. Τον βλέπω λοιπόν με το καλαμάκι και τράβαγε. Ο ρουφιάνος του λέω, του τσιγάρου, ο καφές. Ένα καφέ και ένα πακέτο τσιγάρα. Νεαρό παιδί, βίαν είναι 20 χρονών. Και είναι μαραγιασμένο, λες και τον είχα εκεί που έκαιγε ο Χίτλερ τους Εβραίους, εκεί μέσα στο καμίνι αυτό. Μόνο. Καταστρέφει εκεί επάνω στο τιμόνι τη ζωή του. Και ο Θεός, λέω, θεό Θεός. Εμείστε. Του λέω πώς είναι, έχει ηθική γέννηση. Όχι, μου λέει, με συντηρητικά είναι. Ποιος θα σε συντηρήσει εσένα, του λέω, εφόσον εσύ σε μια ηλικία τέτοια διατηρείσαι με συντηρητικά. Ποιος θα σε διατηρήσει εσένα, ποιος καρδιολόγος θα σε αναλάβει αύριο και τι θα μπορέσει να πιάσει. Τέλος πάντων. Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε, εμείς μόνοι μας είμαστε η καταστροφή μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός τον κινητοποίησε τον άνθρωπο πάλι, τον έβαλε μπρος. Αλλά κατά σύμπτωση, όπως θα λέγαμε, η μέρα εκείνη ή το Σάββατον. Και για το Σάββατο αυτοί απαγορεύεται να σκώσουν τίποτα στην πίστη τους. Ούτε καρβέλι ψωμί δεν μπορούσε να πάρει το Σάββατο στο χέρι σου. Οι άλλοι κατεργαραίοι απ' έξω, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον Ιησού και λοιπά, το συνέλαβαν αυτό το οποίο έκαναν οι Ιουδαίοι. Γιατί εδώ λέγει το εξής. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Δεν πήγαν στο γιατρό, στον Ιησού, πήγαν και πιάσανε τον άνθρωπο το παράλυτο. Σάββατον εσύ, το ξέρεις ότι είναι Σάββατον, του λέει σήμερα. Ούχε ξεστήσε άρε τον κράβατον. Δεν σου είναι συγχωρημένο να πάρεις το κρεβάτι σου. Ακούτε κακουργία, ακούτε λόγια. Άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος και θαυματουργικός, το βλέπουν ότι γίνεται καλά. Και να του λένε ότι απαγορεύεται σήμερα να σκώσει το κρεβάτι σου. Υποκρισία, ε! Απεκρίθη αυτής ο άνθρωπος αυτός. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρων τον κραβατό σου και περιπάτε. Δεν το έκανα, λέει, κύριε μόνος μου. Με διέταξε αυτός. Δηλαδή σαν άλεγε, αυτός που διέταξε τα νεκρά μέλη μου, τα παράλυτα και κινητοποιήθησαν και ζωοποιήθησαν, σε αυτόν υπακούω, αυτός μου είπε να πάρω. Ρώτησαν ουν αυτόν, το ρωτούν. Τι είσαι ο άνθρωπος ο υπόνσι άρων τον κραβατό και περικάτι. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος. Λέει, δεν τον ξέρετε εσείς ποιος είναι ο Κύριος. Που σας κρατάει σαν κοκορόπλα στον απόδειο όλες αυτές τις ημέρες μέσα στο Ιεροσόλυμα. Που τον κυνηγάτε από κοντά να δείτε να τον πιάσετε από λόγο ή από παρανομία για να τον κρεμάσετε. Δεν τον ξέρεις. Και εντούτοις είναι υποκρισία. Ποιος είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος ετόλμησε να κάνει αυτό το πράγμα. Ο δε Ιαθής είπε, ουκ ειδητής εσύ. Δεν ξέρω, λέει, ποιος είναι. Ο γάρ Ιησούς εξένεψεν εκ του όχλου όντως εν το τόπο. Έφυγε. Έδωσε την εντολή. Έφυγε. Το ξέρει ότι θα πάρει το κρεβάκι να δει. Και το τι θα γίνει ξέρει. Για να μην τον χειροκροτήσουν. Για να δούμε, μπράβο, εσύ είσαι. Οι άλλοι που δεν τον ήξεραν, αυτοί που τον ήξεραν, γνώριζε τι θα λακούσες από αυτό. Όμως, έφυγε. Να ο λαός, τι λέει στην περίπτωση αυτή. Κάνε, λέει, το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Μα στο γυαλό δεν θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Όταν ρίξει ο Θεός το δίχτυ κάποια μέρα να βγάλει από τη θάλασσα, ό,τι έχει ρίξει, θα το βρει και το δικό σου. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε προεξοφλήσει που θα γραφεί εκείνο που θα κάνουμε. Έχω έναν από την Κέρκυρα. Από 20 χρόνια μου στέλνει 20 δραχμές κατέτος, έχει τάξη μου λέει, η τιμή του Αγίου Νεκταρίου. Και μου γράφει,
να το περάσεις στην Άγια Μαρίνα και να μου γράψεις αν έλαβες τα λεφτά. Ηχογραφές είναι όλος όλος. Τι να γράψεις ή να του γράψεις. Και τι γραμματόσημα να βάλεις να πάνε και τι θα περισσέψεις να βάλω για τον Άγιο. Όμως δεν είναι το γράψεις. Γραφτούν 20 δραχμές ότι είναι δωρητή, δίνει 20 δραχμές κάθε χρόνο. Ποιος ξέρει κάτι, καλό του είχαμε ο Άγιος, καλά είναι το άνθρωπο, αλλά πώς αυτός το έχει και πώς το σκέπτεται αυτό το πράγμα. Μη δεν κάνουμε τίποτα εάν δεν γραφτεί. Εάν δεν γραφτεί. Προσήρθε ένας άλλος και μου λέει, σου είχα δώσει μου λέει κάτι χρήματα, μου λέει για τον Άγιο Νεκτάριο, για την αγιογραφία. Του λέω ναι, το βρήκα. Είχα γράψει μου λέει κάτι εκεί πέρα μου λέει και είδα ότι δεν το έχεις βάλει. Πού το είδες του λέω. Να το μου λέει. Και μου δείχνει εκεί ανώνυμος δραχμές 500. Αυτού όμως η σειρά ήταν για αυτό το μήνα. Εγώ κατά σύμπτωση είχα στην τσάτα μου τον κατάλογο. Που έλεγε εκεί πέρα ανώνυμος δραχμάς 500 υπέρ αναπαύσεως των κατα... τα ιονδήποτε τρόπων βλαπτών των αυτών, δηλαδή για τους εχθρούς το βάζει αυτό. Αυτό είναι μια καινοτομία. Βάλεις για τους εχθρούς, δεν είναι να το βάλεις στην εφημερία για τους εχθρούς σου. Βάλεις το να το διαβάσει ο παπάς. Όταν διαβάσω εγώ και λέει ένας ότι κάνει μνημόσυνο των εχθρών του, αυτό είναι τραβημένο. Έχει εγωισμό μέσα. Όπως θέλεις να το κάνεις, έχει εγωισμό. Α, ήθελε όμως εκεί, του λέω, με συγχωρήσετε κύριε. Σου έβγαλα λοιπόν, στον Ιούνιο θα περαστεί, εκεί θα το δεις. Ποιος παίρνει το φίλο της Άγιας Μαρίνας, θα το βρει. Στον Ιούνιο εκεί ένας που γράφει υπέρ των εχθρών του. Αυτοί είμαστε εμείς. Χριστός έκαμε και έφυγε. Ανώνυμα. Δεν θέλει, άσο να μιλήσει το θαύμα, εάν μιλήσει για μένα. Να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εμείς. Ό,τι κάνει δεξιά, να μην το ξέρει αριστερά. Και εμείς αν θα δώσουμε σε κάποιον, βοηθήσουμε κάποιον, του το βγάζουμε από τη μύτη. Ψωμί που τρως τα δόντια σε γόστολο, το που φοράς σε γόστολο. Καλύτερα να μην του το δίνεις. Αν πρόκειται να του βγάλεις το λάδι, καλύτερα να μην του το δίνεις. Μα να είναι υποχρεωμένο. Σοβαρά, όταν έδωσε να τον υποχρεώσεις, δεν το διατύχεις εσύ υποχρέωση. Δεν το ξέρεις ότι όταν δίδεις κάνεις καλό πρώτα στον εαυτό σου και δεύτερα σε εκείνο που δίδεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Και αυτό αυτός θα παρουσιαστεί αχάριστος. Και αν δεν σου ανταποδώσει ένα ευχαριστώ τουλάχιστον, θα σου ανταποδώσει ο Θεός όμως. Διότι ο ελαιόπτωχον δανείζει Θεόν. Θα δίνει δανεικά στο Θεό. Βλέπει το χέρι του πτωχού, του έχοντας ανάγκη. Είναι του Χριστού το χέρι αυτό. Ο Χριστός θα το δώσει, έχει. Είναι αφεντικό, ξέρει πότε θα πληρώσει τον καθέναν. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς παρότι κάνουμε τόσα καλά, πιθανόν να μην βρούμε κανένα, διότι θα διατυμπανίζουμε τα καλά. Θα θέλουμε να γραφτεί στην πλάκα των δωρητών, των ευεργετών. Είδατε πολλοί, θέλουν να δώσουν σε ένα ορφανοτροφείο για τη μάνα του. Και το βάλουν στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Μπορεί δεν ξέρει ότι το ορφανοτροφείο είναι εκεί. Να πάει να δώσει ένα 500 άρκο για τη μάνα του. Τι το βάλει στην εφημερίδα. Το ίδιο κόσμο, υπέρ αναπαύσεω τη μητρό μου. Πάει αυτό το 500. Ούτε η μάνα το λαμβάνει, ούτε στο λαμβάνει. Έτσι έχει εγωισμό μέσα. Πρέπει ο άνθρωπος να τα κρίνει. Χριστός εδώ αυτό έκανε. Έκανε το θαύμα, βόσισε τον άνθρωπο, τον πόνο του, τη θλίψη του, τη θλίψη. Όμως χάθηκε. Πού είναι, μπήκε στον κόσμο και έφυγε. Να μην τον δει κανένας. Ξέρετε, ο Σατανάς κυνηγάει ούτως ή πίνει τον άνθρωπο που κάνει κάτι το καλό και κοιτάζει αν μπορέσει να τον βάλει να μην το κάνει το καλό, να του σφίξει το χέρι, να μην το βάλει στην τσέπη. Αν το βάλει στην τσέπη, να το βάλει πρώτα να δώσει 100, να το καταφέρει να δώσει 20. Και αν τα δώσει εκείνα, να ζητήσει από τον άλλον υποχρέωσε τα αυτό. Είναι δόλιος, τον κυνηγάει τον άνθρωπο να μην τον αφήσει να κάνει το καλό. Πως ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το καλό με όλη την καρδιά, με απλοχεριά, αλλά και να το κρίνει. Ένας πατήρ της Εκκλησίας φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα και θα ήθελα να σας το πω. Μια και μου δίνει την ευκαιρία του Κυρίου μας εδώ η συμπεριφορά. Ο Λέων όταν αντιληφθεί στο δάσος κυνηγό, ακούσει σκυλιά κλπ.
τρέχει να φύγει και κατεβάζει την ουρά του και χαλάει τα βήματά του. Εκεί που πατάει το λιοντάρι φαίνεται. Λοιπόν, κατεβάζει την ουρά του πίσω και σβήνει τα βήματά του, τα αποτυπώματα, για να μην μπορεί να το βρει ο κυνηγός. Έτσι λέει πρέπει να κάνει και ο πιστός όταν κάνει κάποιο έργο, να μην μπορεί να τα βρει τα χνάλια ο σατανάς και χάσει το μισθό του άνθρωπος. Αλλά και πάλι μέχρι τη σήμερα από εγωισμό εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε περισσότεροι. Μπορεί να είναι και άνθρωποι, θέλω να το πιστεύω αυτό, να μην είμαι απόλυτος, επειδή πράγματι ό,τι κάνει η δεξιά δεν το γνωρίζει η αριστερά. Θυμόσαστε τον Άγιο Νικόλαο, τη νύχτα πήγαινε και το πέτρε και το παράθυρο και έφευγε. Βρήκε ολόκληρη θέση, όχι 50ράκια και 20ράκια που δεν τα περνάμε έξω, που δίδουμε εμείς ελεημοσύνη, βρήκε ολόκληρη θέση και έφευγε. Χαρά στους ανθρώπους αυτούς. Αυτό λοιπόν έγινε εν πάση περιπτώσει. Αυτός έφυγε μέσα από τον κόσμο και δεν τον είδαν. Έλεγαν λοιπόν αυτοί πάλι στον Ιαθέντα εκεί. Μετά τα αυτά, συγγνώμη, ο δε Ιαθής ουκ ειδητής εστί. Δεν το ξέρε πλέον ποιος είναι, εν πάση περιπτώσει. Μετά τα αυτά κυκλοφόρησε ο παράλυτος. Ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Ο παράλυτος στο ιερό. Θα γινότανε παράλυτος αν πήγαινε στο ιερό από γρηγορότερα? Δεν θα γινότανε. Διότι δεν πήγαινε στο ιερό, στην εκκλησία, γι' αυτό έγινε παράλυτος. Εξετάστε τη ζωή και τη δική μας και των άλλων και θα δείτε. Τώρα ο παράλυτος έπειτα από 38 χρόνια εξετάσεις στο ιερό. Γιατί πάει στο ιερό? Ασφαλώς πάει να ευχαριστήσει τον Θεό για αυτόν τον ανώνυμο, τον ξένον άνθρωπο που του στείλε εκεί και τον εσήκωσε και κυκλοφορεί. Αλλά ο ναός τι νους είναι? Είναι του Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος πάει εκεί, ποιον θα συναντήσει? Τον Κύριον του ναού. Αυτό έγινε τώρα και στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού. Ευρίσκει λέει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε, κοίταξε του λέει, πρόσεξε, υγιής διαγωνάς νικέτη αμάρτανε, άρα η αμαρτία ήταν εκείνη, ή να μη χείρον σι τι γέννηται. Μπορείς να πάθεις κανένα χειρότερο. Τι γέρω να πάθω από 38 χρόνια παραλυσία? Από παραλυσία χειρότερο? Υπάρχει χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Να κολλαστείς, να χατείς ψυχή σου. Τώρα αν υπέφερες 38 χρόνια δεν είναι τίποτα, πέρασε. Και αν πέθανες εδώ μεταξύ θα περνάει γι' αυτό. Μήπως πάθει παραλυσία η ψυχή σου τώρα ξανά? Και όταν πάθει παραλυσία ψυχής λόγω απιστίας, αδιαφορίας, ασεβίας κλπ, η υπόθεση τότε είναι η πιο χειρότερη. Δεν είναι θέμα λοιπόν αν ένας υποφέρει. Πώς είναι η ψυχή αυτού που υποφέρει? Αυτό είναι το θέμα. Διότι το σώμα θεραπεύεται, η ψυχή δεν θεραπεύεται. Το σώμα και η ψυχή και η άπη θα το πάρουμε καινούριο αύριο. Την ψυχή όμως δεν την πάρουμε καινούρια. Αν την αποδώσουμε κόρακα, κόρακα θα την πάρουμε, και αν την αποδώσουμε περιστεράν θα την πάρουμε περιστεράν. Απήλθε ο άνθρωπος και ανήγγειλε τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς εσυνοποίησα σε αυτόν η γη. Πήγε λοιπόν κατάμουτρα και τους είπε, Κύριοι, με ρωτούσατε, δεν ήξερα να σας πω. Τώρα μαθαίνω, που τον συνήθισα εκεί και τα είπαμε και μου έδωσε την τελευταία συμβουλή, ότι είναι ο Ιησούς. Και αυτό λείπει από εμάς. Πολλοί θρησκεύουμε και ντρεπόμαστε που θρησκεύουμε. Πολλοί κάνουμε το σταυρό μας και τον κάνουμε από κάτω από το σακάκι μας. Άλλοι μέσα στην τσέπη, άλλοι το αποφεύγουμε τελείως να κάνουμε το σταυρό. Άλλοι καταργούν την νηστεία τους γιατί έχουν μια επίσκεψη και ντρέπουν να δείξουν ότι είναι χριστιανοί και πρέπει να νηστέψουν. Άλλοι παίρνουν ένα γλυκό σε μια επίσκεψη που είναι αρτήσιμο, παρότι είναι τεσσαρακοστή η νηστεία ή τετάρτη παρασκευή, διότι ντρέπονται να ομολογήσουν ότι είναι χριστιανοί. Και εντού την εντολή, εάν δε με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, ουδέ εγώ ομολογήσω ημάς ενώπιον του Πατρός μου εν της ουρανής. Αγαπητοί μου,
Αυτά τα οποία η Εκκλησία επιστρατεύει κατά αυτά, επαναλαμβάνω όπως σας είπα στην αρχή, τα παρουσιάζει για να δείξει τη θεότητα του Ιησού. Ότι μόνο ένας Θεός μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Κανένας άλλος. Και ο Χριστός όχι μόνο να ανέστη, αλλά είναι και Θεός, όπως είδατε και ακούσατε σε αυτή την περίπτωση. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι, προσέξετε εις τον ναό. Στον ναό δεν υπάρχει ο ιερεύς, ο ψάλτης, ο νεοκόρος και η επίτροπη. Είναι ο Κύριος του ναού, ο οποίος ξέρει τι συνέβαινε σε αυτόν, όπως ξέρει και τι συμβαίνει σε εμάς. Και δεν βλέπει αν βάλουμε κερί σαν τον πόη, καθόλου κερί μη βάλει. Τον εαυτό σου δώσε όμως καθαρόν. Διότι εμείς είμαστε έτοιμοι και δώρα να κάνουμε και εκκλησίες να βοηθήσουμε κλπ. Αλλά την ψυχή τη δική μας δεν τη βοηθάμε όσο πρέπει. Και έχει μια ωραία ευχή που έχει διτσήν ερμηνεία. Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Ποιους? Τους που σαρώνουνε και τους καθαρίζουνε τα μανάλια. Ποιος είναι ο οίκος του Χριστού? Είναι εκείνος. Πρώτος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ναι και εκείνων καθαρών των υλικών οίκων, αλλά ο οίκος ο πρώτος που κατοικεί ο Χριστός είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτή θέλει να είναι καθαρά το πρώτο. Αγαπάς λοιπόν την ευπρέπεια της ψυχής σου, του οίκου σου? Είναι καθαρισμένη ή κάθεται ο Σατανάς μέσα και κουτσιλάει? Κάνει τα δικά του. Τότε δεν είναι καθαρή. Δεν αγαπάς την ευπρέπεια του οίκου. Και αν αγαπάς του υλικού οίκου, δεν αγαπάς του.